Την Κυριακή καλούνται τα μέλη του Πασόκ να εκλέξουν την ηγεσία του. Τι σα υποψηφιότητα. Καταρχήν, κύριε Μιχαήλ, καλούνται όλοι όσοι νοιάζονται για το Πασό και για την κεντροαριστερά να έρθουν να ψηφίσουν για τον πρόεδρο, όχι μόνο τα μέλη. Είναι μια ανοιχτή ψηφοφορία και θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλου όσου πορεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια για, για το Πασόκ και σε όλου όσου ενδιαφέρονται για αυτό το χώρο να έρθουν. Η συμμετοχή του έχει πολύ μεγάλη αξία δίνει δύναμη στο εγχείρημα που πρέπει να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα. Και η υποψηφιότητά μου συνδέεται με το εγχείρημα αυτό. Την προσπάθεια δηλαδή ανασυγκρότησης του χώρου της κεντροαριστεράς να μετεξελιχθεί το ΠΑΣΟΚ σε ένα σύγχρονο φορέα της σοσιαλδημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γυρίσει σελίδα, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να κάνει μια νέα αρχή με νέο πρόεδρο, με νέα ηγεσία και νέα συλλογικότητα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει από όλη αυτή την ιστορική πορεία να υπερασπιστούμε, να τα αναδείξουμε. Το Πασόκ είναι υπερήφανο γιατί άλλαξε τη μοίρα της Ελλάδας, έχτισε το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, τεράστιες υποδομές σε όλη τη χώρα, έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι υπάρχουν και μεγάλες αδυναμίες. Έχουμε κάνει επί χρόνια αυτοκριτική, νομίζω κανένας άλλος δεν έχει κάνει τόσο σκληρή αυτοκριτική. Τι θέλουμε όμως, δεν θέλουμε να πούμε ένα συγγνώμη κάναμε λάθος. Δεν ζητάμε αθώωση για αυτά που έγιναν. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν. Επομένως τώρα πρέπει να κάνουμε ρήξη με τον κακό μας εαυτό, με ό,τι μας πόνεσε σε όλη αυτή τη διαδρομή, που πριν απ' όλα είναι οι πελατειακές σχέσεις, το κομματικό κράτος, η γραφειοκρατία που συντηρεί τη διαφθορά. Εφόσον την Δευτέρα το πρωί εκλεγείται, Ποιε θα ήταν οι πρώτε πρωτοβουλίε που θα πάρετε στην κατεύθυνση που περιγράψατε μόλι τώρα, τόσο στο εσωτερικό του κόμματό σα, όσο και στον ευρύτερο χώρο τη αριστερά που είναι κατακαιρματισμένο, Έχω καταθέσει στο συνέδριο μία πολύ συγκεκριμένη εισήγηση. Ένα οδικό χάρτη ενεργειών. Θεωρώ ότι ο νέο πρόεδρο θα πρέπει να πάρει μία διπλή εντολή. Η μία πλευρά αφορά το εσωτερικό του κόμματο. Το Πασόκ δεν έχει πια οργάνωση. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα χωρίς καθυστέρηση, με ένα κόμμα ανοιχτό, συλλογικό, μαζικό, που το μέλος θα έχει δύναμη και η γνώμη του θα ακούγεται και θα έχει αξία ένα κόμμα με συλλογικέ διαδικασίες, με δημοκρατικές διαδικασίες. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει, η δεύτερη εντολή που πρέπει να πάρει ο Πρόεδρος, είναι άμεσα να ξεκινήσει την προσπάθεια επανασυσπήρωσης της βάσης της Δημοκρατικής Παράταξης, επιστροφή στην κοινωνία και ανάληψη πρωτοβουλειών με όμορες δυνάμεις προκειμένου να βρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής συμπαράταξης στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Πριν συνεχίσουμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ο πολίτης να δείξει ενδιαφέρον για αυτό το εγχείρημα που περιγράφεται τη στιγμή κατά την οποία και ο κύριο Τσίπρα υιοθετεί ένα πολύ μεγάλο μέρο και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη συλλογιστική και εμφανίζεται αυτό ω πιο φερέγγυο εκφραστή αυτή τη αναγκαιότητα. Τα δείγματα γραφή που έχει δώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι στην κατεύθυνση που λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανέ ότι δεν ενδιαφέρεται να εκφράσει το χώρο τη κεντροαριστερά. Αντίθετα. Όλα τα νομοθετήματα που έχουν έρθει μέχρι αυτή την ώρα στη Βουλή αφορούν τις συνιστώσεις και είναι στη λογική της εξυπηρέτησης των πελατειακών σχέσεων, άρα όλων αυτών που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Ταυτίζεται με το παλιό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το τέλος ενός κύκλου. Δεν είναι η αρχή του νέου. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη να υπάρχει έκφραση αυτού του χώρου. Είναι διάσπαρτος ο χώρος του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Η παράταξη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ποιο αφορά, ποιε συγκεκριμένε δυνάμει σήμερα βλέπετε ότι μπορούν να απευθυνθείτε σε αυτέ και να ανταποκριθούν για να φτιαχτεί αυτό ο χώρο, αυτή η παράταξη, την οποία όλοι λένε, αλλά κανεί γρήγορα δεν βλέπουμε. Το κυρίαρχο είναι η βάση. Το κυρίαρχο είναι οι δυνάμεις που υπάρχουν στην κοινωνία, οι παραγωγικές δυνάμεις, ο χώρος της αυτοδιοίκησης, οι κοινωνική εταίροι. υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι πνίγονται από μικρά και μεγάλα συμφέροντα και δεν εκφράζονται, γιατί ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με τις συνιστώσεις. Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ακροατήριο. Υπάρχουν λοιπόν υγιείς δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία που ζητούν απεγνωσμένα κάποιον να μιλήσει για αυτούς. Ξέρετε, σε όλες αυτές τις περιοδίε στην Ελλάδα, με σταματούν άνθρωποι και μου λένε είμαι Πασόκ, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ από θυμό. Είμαι Πασόκ, ψήφισα Νέα Δημοκρατία από φόβο. Αλλά είμαι Πασόκ και θέλω εσείς να μιλήσετε για μένα, να ανασυγκροτηθείτε, να υπάρξετε ξανά, για να νιώσω ότι έχω κάποιον που ενδιαφέρεται για τα δικά μου προβλήματα. Κάντε κάτι. Έχουμε λοιπόν ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, τώρα που τελειώνουν οι ψευδεστήσεις, που φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντιμνημόνιο, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη έχει ήδη πάει στο χρονοδούλα από τη ιστορία, είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Ο... το του Γιώργου Παπανδρέου είναι αποδέκτη μια τέτοια πρωτοβουλία και σα ρωτώ, διότι στο συνέδριο το πρόσφατο υπήρξαν αντιδράσει, αν θα πρέπει να απευθυνθείτε, σαν πασόκενο συνολικά, προ τον Γιώργο Παπανδρέου, χρεώνοντά του την πρόσφατη διάσπαση και ίδρυση του κόμματό του. Εσεί τι γνώμη έχετε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μα τύχησε το γεγονό ότι δεν δώσαμε ενωμένη αυτή τη μάχη των εθνικών εκλογών. Διαφώνησα εξ αρχής με αυτή την επιλογή. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργο Παπανδρέου είναι πρόεδρο ενό άλλου κόμματο. Εγώ μιλώ για γενικό προσκλητήριο στη βάση τη δημοκρατική παράταξη, γιατί πιστεύω βαθιά ότι αυτή τη φορά η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από κάτω. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες όλο το προηγούμενο διάστημα για την ανασυγκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς. Γιατί δεν είχαν τα αποτελέσματα που περιμέναμε, ενώ πολύ σοβαροί άνθρωποι το προσπάθησαν. Γιατί ξεκίνησαν από πάνω. Γιατί ξεκίνησαν ως συνεννοήσεις τελεχών, σε επίπεδο κορυφής. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Χρειάζεται η ανταπόκριση της κοινωνίας και της κοινωνικής βάσης. Απομακρυνθήκαμε από την κοινωνική βάση. Καταλαβαίνω ότι σήμερα τα ποσοστά μα είναι τέτοια που δεν μα επιτρέπουν να ηγεμονεύσουμε σε αυτό το χώρο και μόνοι μα να καλύψουμε αυτό το κενό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ούτε αλαζονία που δείξαμε στο παρελθόν στη συνεργασία μας και στο διάλογό μας με άλλα όμορα κόμματα. Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι στη βάση της πρότασης για το σχέδιο ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στο κοινωνικό κράτος και με βάση αυτή την πρόταση να ξανακάνουμε δυνατό, ισχυρό αυτό το χώρο που πρέπει να περιλαμβάνει δυνάμεις από το Προοδευτικό Κέντρο μέχρι την Ανανεωτική Αριστερά και την Οικολογία. Τι μήνυμα λοιπόν θέλετε να στείλετε εσείς σε όλα τα μέλη και τους φίλους αυτής της παράταξης ενώ τη ψηφοφορίας Κυριακής. Ότι μπορούμε να γίνουμε και πάλι δυνατοί, μπορούμε να είμαστε ξανά περήφανοι, αρκεί να δουλέψουμε μαζί, την Κυριακή να υπάρξει μια καθαρή εντολή, μια ισχυρή εντολή. Το Πασόκ έχει μείνει πάρα πολλούς μήνες σε αβεβαιότητα και θεωρώ ότι είναι Πολύ μεγάλη ανάγκη γρήγορα να προχωρήσει στην ανασυγκρότησή του. Το επιβάλλει εξάλλου και η συγκυρία η εθνική. Άρα, χρειάζεται την Κυριακή συμμετοχή. Η συμμετοχή έχει αξία, έχει δύναμη, δημιουργεί δυναμική για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα χρειάζεται τη δύναμη πάρα πολλών ανθρώπων και μαζί πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.